Καλημέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, Τι να γίνει. Πε μα τώρα, Ποιο επεισόδιο είναι. Μα δεν θυμάμαι. Θα ε, μα πει ο Κάναν. Ο κέιναν. Γιατί να μα πει ο Κάναν, Πού να ξέρει. Ε, εντάξει, το είναι συνέχεια του Κέιναν. Με τον Κέιναν τα ξεχάσαμε όλα. Περάσαμε καλά, Ε. Εγώ πιστεύω ότι έχει φάει σου βλάκι. Απλά του το είπανε για γύρω. Δεν μπορεί. Ότι να... έχει φάει γύρω. Θα ναι. έχει φάει γύρω. Το, το, δεν το πάνε σουβλάκι, κατάλαβε. Καλά, έχω πάρει μηνύματα άσχετη σουβλάκι να άλλο α, και τέτοια, ξέρει. Καλά, και εμένα, ειδικά ναι, από ναι. τη Θεσσαλονίκη ναι, ήρθαν εκεί ναι. μηνύματα. <laughs> από το Θεσσαλονίκη. Εντάξει, παιδιά, λέμε είμαι στην ευρεία έννοια του ναι, σουβλακίου. Πρέπει να έχει φάει γύρω. Δεν, ναι, μπορεί, να μπορεί, να δεν έχει μπορεί, φάει, μπορεί. Δεν φάει. Αλλά του είπα ότι σου υπόσχομαι με το που τελειώσει η σεζόν θα σε πάω να φάμε το καλύτερο στην Αθήνα. και δεν νομίζω ότι θα το κάνει για τέτοιο. Θα το κάνει και για τον εαυτό σου. Γιατί για το σουλακί, Έφαγα χθε μετά από δύο μήνε. Ναι, ε, Έφα... Όχι, εγώ, εγώ τρώω κάθε μέρα σχεδόν εδώ πέρα. Κάθε μέρα. Ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια για το επεισόδιο με τον uh, Ιζαία. Ε, ήταν ε, πολλά τα σχόλια και τα μηνύματα που πήραμε. Ε, και πραγματικά σα ευχαριστούμε γιατί και εσεί το απολαύσατε. Εμεί το απολαύσαμε ακόμα περισσότερο. Ήμασταν οι ε, αυτοί μα όπω καταλάβατε. Ε, ε, αλλά. Η ζωή συνεχίζεται. Και έχουμε πράγμα να πούμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε και αποκαλύψει, έχουμε και σχόλια. Έχουμε τα πάντα. Θα έχουμε διάφορα στο ναι. στο Θα επεισόδιο. πούμε για το Ευρωλίγκα. Θα πούμε για τα Ευρωλίγκα, εξελίξει. Διοικητικέ και μεταγραφικέ. Θε να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που είναι πάλι στην επικαιρότητα τι τελευταίε ημέρε και γίνεται πολλή συζήτηση. Ή μάλλον. Ναι, θα ξεκινήσουμε Λέω, από αυτό. Στο θα ξεκινήσουμε από αυτό. Απλά, αν μου επιτρέπει, να πω κάτι. Επειδή πολλοί συνάδελφοί μα λένε διάφορα πράγματα και δεν συμπεριφέρονται με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο τελευταία, το παίρνω πάνω μου. Ε, αυτό δεν αφορά το Σπύρο, αφορά εμένα. Είτε, αφορά, είτε αυτά που λέγονται αφορούν το Σπύρο, είτε εμένα αυτό που θα πω είναι δική μου γνώμη. Α προσέχουν κάποιοι λίγο τι λένε και πώ το λένε, γιατί εμεί δεν έχουμε ασχοληθεί με άλλου συναδέλφου μα ποτέ και ίσω έρχεται η ώρα που θα το κάνουμε. Και ναι. δεν θα είναι ευχάριστο για κανέναν. Αυτό. Είμαι ε, ό,τι υποχάρη. Α το, το μην πει εσύ κάτι. Λοιπόν, δεν λέω κάτι. Το απλά εγώ πάνω πάνω συμφωνώ μου. με το χάρη και το υπογράφω κι το εγώ. Το παίρνω εγώ πάνω το, μου. Αφού το είπε, υπογράφω κι εγώ πλέον. Και επειδή είδα και μια φάτσα προχθέ και ήμουν έτοιμο, λέω άστο τώρα. Δεν θέλω, δεν, δεν το θέλω, έχουμε κάνει Εμεί Εμείς δεν ασχολούμαστε με τους άλλους και οι άλλοι έρχονται κάποιοι που δεν υπάρχουν. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ναι. Έτσι, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Απλώς εμείς και όσοι μας ακολουθείτε και μας ακούτε το, το γνωρίζετε. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Να υπάρχει ένα σεβασμός. Να υπάρχει το ένα σεβασμός. Ένα μέτρο. Λοιπόν, λοιπόν πάμε, πάμε, χάρη, πάμε τώρα γιατί πάμε. με έβγαλε στην πρίζα. Ξεκινάμε την αποκάλυψη. Λέμε... Εντάξει, να, πούμε πρώτα ωραία. ότι υπάρχει ένα δίλημα. Walk ή Dorsey. Για μένα και γράφει άμα ναι. <laughs> πάμε. Στο δίλημα. Δίλημα ή τρίλημα. Δίλημα. 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 Το τρίλημα θα είναι όταν μπει και ο. Το δίλημα λοιπόν είναι walk -up ο Γόκαπ ή ο Ντόρσεϊ. Ο τρίτο στη σειρά που είναι ο Μίτρου Λόγκ δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Άρα λοιπόν πλέον είναι ξεκάθαρο Walk Γόκαπ ή ο Για μένα ε, είναι ξεκάθαρο το Γόκαπ. Ότι ο Γόκαπ θα είναι στην εθνική ομάδα αφού δεν μπορεί πλέον να είναι μαζί με τον Ντόρσεϊ διότι δεν ε, είπε το OK η FIBA, δεν είπε, δεν είπε το OK ο κύριος στο θέμα του Ντόρση. Θα παραμείνει αστερίσκος και σε αυτόν, γιατί έχουν μπερδευτεί και να πούμε ότι επειδή έχουν μπερδευτεί κάποιοι, οι Τούρκοι για παράδειγμα έχουν τον Λάρκιν, τον Βουίλμπεκιν, τον Δίξον και πάρα πολλού. Απλώ και αυτοί μόνο ένα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και αυτοί, αυτοί μόνο πεις. ένα. Οι Ισπανοί είχαν τον Μύροτιτ, τον Ιμπάκα και τόσου άλλου. Πολλέ χώρε έχουν πολλέ επιλογέ. Εμεί λοιπόν μπορούμε να έχουμε ή Γουόκα από Για μένα θα είναι Dorsey. Και ο λόγο που Είπαν όχι στον... Θα ε, έχουμε ντόρση ε, είπες. Dorsey είπα άκυρο. Θα έχουμε woke up, ναι. Ο λόγος που είπε όχι ο κύριος Ζαγκλή, γιατί είναι απόφαση του κύριου Ζαγκλή, στον ντόρση, ε, έχει να κάνει με εκείνη την συμφωνία ε, του ε, Γιώργου Βασιλακόπουλου με τον ε, κύριο Μπάουμαν, το σχο... ο κύριο, δάθος, με τον ε, αείμνηστο ε, Μπάουμαν, που ήταν τότε ο Γενικό Γραμματέα. Το παίρνω πίσω το κύριε γιατί όταν κάποιο πεθαίνει, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κύριο για να μην παρεξηγηθώ. σω κάποιοι δεν το ξέρουν. Ε, είχαν πει λοιπόν τότε, επειδή η, Εθνική, η Ελληνική Ομοσπονδία ζητούσε επίμονα να παίξει ο ντόρσε στο παγκόσμιο και ήταν θέμα ορών, προλάβαμε ακριβώ τελευ στο τελευταίο λεπτό να μπει ο Ντόρσεϊ. Το κάναμε και με λίγη βοήθεια πρόξιμο τότε από την ΦΥΜΠΑ. Μα είπαν τότε συμφωνία ήταν προφορική, συμφωνία που λέμε, ε, ότι θα είναι για πάντα αστερίσκος, ό,τι και να γίνει. Γιατί Άρα το, οι μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένα λάθος της τότε ομοσπονδίας. Ε, ήταν ε, το ένα... Το αποτελέσματος ήταν... Για τώρα, ας πούμε, ξέρεις, δεν, τότε δεν υπήρχε στο μυαλό κανένας ότι θα έχουμε έναν και δύο. Ναι. Λέγαμε έναν να έχουμε. Σωστό. Ε, έτσι όπω έγινε τότε, κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια. Κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί το, το, το παγκόσμιο μπάσκετ στα μέσα στα 8 χρόνια. Όλε οι ομάδε έχουν τόσου ξένου. Ναι. Ε, είναι λοιπόν μια δέσμευση που υπήρχε τότε. Είναι μια δέσμευση που για να κερδίσουμε μια συμμετοχή στο παγκόσμιο που τότε ήταν σημαντικό για την Ελλάδα να πάρει μια ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο. Θέλαμε τον Τόρσεϊ τότε για να παίξει ο Τόρσεϊ. Είπαμε όχι ε, στο να μπορεί να γίνει να βγει ο αστερίσκο στο μέλλον. Είπε ο κ. Ζαγκλή λοιπόν, τώρα στην συνάντηση που είχε με στην ελληνική αντιπροσωπεία ότι αυτό δεν γίνεται, είναι δεδομένο, δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε. Κανεί δεν θα το αλλάξει αυτό το τον αστερίσκο στον Ντόρσεϊ. Άρα λοιπόν και αυτό και ο Γόκαπ και ο Μήτρου Λόγκ, όταν πάρει το διαβατήριο, θα είναι με αστερίσκο που σημαίνει ένα από αυτού θα έχει δικαίωμα να παίξει. Οπότε υπάρχει πλέον και δεδικασμένο ε, και για άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, ίσως. πλέον ε, κοίτα, οι παλιά υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που έκαναν τα στραβά μάτια η FIBA. Αλλά ήταν τότε που ήταν διαφορετική και η αντιμετώπιση γενικά τη FIBA. Ε, ήταν πρόεδρο ο Γιώργο Βασιλεγόπλου στη FIBA Europe, ήταν άλλη η κατάσταση και μπορώ να πω ότι ε, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Πλέον η, η στάση του ε, του του Τζαγκλή είναι ότι θα τηρείτε 100% όσα έχουν υποθεί και πλέον. Δεν θα μπορεί να έχει μια. Προσπαθούν να περιορίσουν στον ναι, έναν ναι. του. Ε, Οκ. Okay. Ε... Εντάξει. Κατά νετό, σεβαστό. Ναι, ή... Απλά ο Ντόρσεϊ δεν άδικο, θα έπρεπε να είναι. Είναι άδικο να είναι στην ίδια κατεύθυνση. Αργήσαμε να πούμε, να πούμε και τη δική μα ευθύνη. Αργήσαμε έπρεπε, πριν τα 19 να είχαμε κάνει για να είναι. Μπορεί κανένα να μα πει τίποτα ούτε για συμφωνία προφορική ούτε για συμφωνία γραπτή. Είναι, είχαμε... είναι άδικο για το ελληνικό είναι μπάσκετ. Άδικο. Αλλά στα χαρτιά έχουν δίκιο. Θα λέω ότι είναι αδίκιο για τον Ντόρσεϊ ναι. να μπαίνει στην ίδια κατηγορία με του πραγματικού Naturalizers. Δηλαδή δεν είναι όλε τι περιπτώσει ίδιε. Δεν είναι ο Γόκα, ο Λάρκιν, ο Μύροτιτ και όλοι αυτοί. Και οι τόσοι παίκτε άλλων ομάδων, τη Κροατία, Βουλγαρία, τις... τόσων χωρών, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Καλάθι με τον Κουφό ήταν στην ίδια κατηγορία. Αλλά και... εκεί καταφέραμε και του περάσαμε. Ναι, ήταν πιο παλιά χρόνια Ήταν επί τόσο... Βασιλακόπουλο Ναι. Στον ναι. ναι. Νομίζω ε... είναι... ήταν πιο δίκαιο. Και... και ήταν τότε. Και ήταν δίκιο. πιο χαλαρά τα πράγματα στη FIBA. Ήταν και πιο χαλαρά. Λένε και πιο δίκαιο ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, ο Λορέτζο Μπράουν δεν μπορεί να πολιτογραφηθεί Ισπανό και να είναι Ισπανό. Δηλαδή, ακριβώς. θα είναι Naturalizer ο Ε, Θα είναι Naturalizer. Απλά δεν μπορεί και ο κουφό που είναι από την Εύη ας πούμε, να θεωρείται Naturalizer. Είναι κρίμα. Ε, γιατί και ο κουφό Naturalizer ήταν έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσε να, μπορούσε να παίξει μαζί με τον Καλάθι. Ναι, ε, ναι, με τα σημερινά δεδομένα δεν όχι, θα μπορούσε να όχι, παίξει. Όχι. Τότε μπορούσε να παίξει. Αυτό ε, Οπότε τώρα δυστυχώ και εδώ τώρα έρχεται μια διαφορετική συζήτηση, θα μπούμε σε άλλα επίπεδα τοξικότητα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δηλαδή, οι φίλοι του Παναθναϊκού θα θεωρούν ότι ο Ντόρσε είναι ο ιδανικό παίκτη για την εθνική. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα θεωρούν ότι ο Γόκαπ είναι ο ιδανικό παίκτη για την εθνική. Και θα ξαναδούμε εποχή ε, Γιαννάκη που είχε πάρει τον Πελεκάνη αντί να πάρει τον Περπέρογλου και μπήκε μια ολόκληρη εξωγηπαιδική κατάσταση μέσα στην εθνική. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί ε, νομίζω όταν ότι... μιλάμε για την εθνική ομάδα. Και χωρί και χωρί Ντόρσε τα ίδια θα λέγανε γιατί πήρε τον Ντόρσε και όχι κάποιον που παίζαμε. Ε, ναι, οκ. δεν βγάζουμε Δυστυχώ όμω θα είναι κάτι. Ναι. Θα είναι μια κατάσταση που θα τη ζήσουμε Θα είναι μια κατάσταση που σίγουρα θα υπάρχει στην και ατμόσφαιρα Εθνική, ε, Αν και οι παίχτες θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι ναι. Θα είναι ο κάπου ας πούμε ε, Δυστυχώς είναι μια κατάσταση Δεν θα Θα είναι, θα είναι λίγο δυσάρεστη Λοιπόν λίγο ο Ντόρσεϊ να σε ρωτήσω ναι. κάτι τώρα Γιατί δεν παίζει με την Φενέρ Γιατί δεν παίζει με την Φενέρ δεν ξέρω. γιατί δεν παίζει τώρα Στα δύο μάτια του έπαιξε Έχεις απάντηση Ω, Δεν έχω, δεν έχω. Ποιοι είναι οι ξένοι που χρησιμοποιεί και είναι έξω. Ναι, είναι ο τίποτα... Πιέρ, ο Νάτζελ Χέιζ, ο Μότλι, ο Γουίλμπεκιν. Όχι, ο Γουίλμπεκιν παίζει, παίζει σαν Τούρκο. Ναι. ναι, παίζει σαν Τούρκο. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Γιατί όμω μου κουνά κεφάλι τώρα, Δεν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάτι, φήμε. Κάτι τρέχει. Γενικά. Θα δούμε όμω. Γιατί είναι φήμε αυτέ. Ναι. Ότι κάτι τρέχει. Στα ναι. 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 okay. αφήσουμε έτσι. Και βλέπουμε. Ναι. Ε, Κάποιο θα πάρει την μπάσα από εμά τώρα. Ναι, θα το ψάξει, και θα, θα, ψάξει. Το... θα εντάξει, ψάξει. Δεν ψάξει. πειράζει. Ες μου κάνουν και παραπονέτω μεταξύ Και κάποιοι από αυτοί που θα πάρουν την μπάσα, όχι οι δημοσιογράφοι, ξέρει, οι ακροατέ, ε, ε, γιατί διαβάζουμε τα μηνύματα. Α, ναι. Ε, εντάξει, ε, ε, την προηγούμενη εβδομάδα με τον ε, Κάναν ήταν δύσκολο. Σήμερα θα τα διαβάσουμε στο τέλο. Ναι, ναι, θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, ένα λοιπόν ακροατή μα. Ε, έρχεται εκεί, μου λέει δεν απαντά στα μηνύματά μου. Ήταν στο, μέσα στα αποδητήρια του ΣΕΦ, δεν ξέρω τώρα αν, ε, τι σχέση μπορεί να είχε. Έρχεται, μιλάει και ξαφνικά, έτσι όπω είναι σε μια πολύ ωραία σκηνή, τα δύο παδί του Ολυμπιακού πάνε στον Γκριγκόνη. Ναι. Και του ζητάνε αυτόγραφο. πάει στον πρώτο, το υπογράφει κανονικά ο Γκριγκόνη. Πάει στο δεύτερο, του λέει όχι σε σένα, δεν υπογράφω. Γιατί, γιατί, γιατί πιστεύει δεν υπέγραψε. Δεν ξέρω. Γιατί φοράγε με μπλούζα του Ολυμπιακού. <ΐι> ε, Γιατί... Όχι αυτογραφία, δεν δηλαδή, είναι φωτογραφία. Λάθο το λέω. Ναι. Ε, ζητάει φω... φωτογραφία, βγάζει την πρώτη και στον άλλο λέει: Εσύ φορά μπουζα, με αυτή την μπλούζα που φορά. Δεν είναι αριστερά. Το οποίο το εννοούσε. Πώ το κάνει στο NBA που δεν έχει πάει και ο τέτοιο με αυτή την μπλούζα που φορά. Παιδιά. Ο Σπανούλη δεν έβγαζε φωτογραφίε με παιδιά του. Αλλά εγώ νομίζω είναι πιο. Δεν το κάνουμε κακή. Απλά λέει ότι δεν έχει δίκιο στον NBA που λένε Α, φορά α πούμε του Τζόρνταν. Εντάξει, yeah. χαβαλέ, ναι, ναι χαβαλέ, ναι, Πιστεύω το έκανε πιο πολύ στο χαβαλέ. Αστευόμενο <Ρι> το έπαιρνε. <αστευόμενος Ρι> ναι, ναι, ναι. Και του κάνω πλάκα του. Αίσθη φταίει, λέει που πήγε να το ζητήσει. Αλλά βλέπει ο παδί του ο φίλου του Ολυμπιακού πήγανε με τον Γκριγκόνη. Ε, ναι, ρε, τον έναν το δέχτηκε που δεν είχε εμφάνιση γιατί ήξερε ότι είναι το φίλο του Ολυμπιακού. Τον <Ρι> άλλο του λέει Όχι, <Ρι> εσύ μαζί δεν βγάζουμε. Άκου να Εγώ δεν το βλέπω άσχημο αυτό. Το να πει όχι. Όχι, Το βλέπω πολύ Αμερικάνο τέτοιο. Αμερικανιά αυτό. Και νομίζω πήγε το είχε κάποιοι σε αυτή την μπλούζα ναι, που Ναι, αλλά ο και ο Πρίντε δεν βγάζα στο άκα με όλο τον κόσμο. Με παιδιά του πάνω, Έξ, με σπανούλη ναι. πάνω. Δεκού. Εντάξει, το Εγώ θα καθάς. βγάζα. Ναι, προφανώ δεν είναι καλά. Ο Διαμαντίδη, ο Σπανούλη, ναι. ο Γκριγκόνη το κάνει μάλλον. Είναι και λιθουανό. ναι, Ντάξει, ναι, είναι ναι λίγο... <laughs> <laughs> και δεν ήταν και κανένα τον του είπε Ναι, λέμε Αλλά έχει πλάκα. το είπα γιατί ήταν. να το πείτε Καλά, το πούμε. Δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από Μπάσκετ λίγα τη λε και λέει Elite League. Μην τη λε Αλφα. Δεν μπορώ. Αλφα εθνική θα τη λέω. Εντάξει. Πρώτη κατηγορία. Δεν την έχει προλάβει η Αλφα Μια φορά δεν την είπε Μπάσκετ League. Λοιπόν, Game One. Ατμόσφαιρα. Υποτονική λίγο. Είχε πάντω λίγο κόσμο. Περίμενα ότι δεν θα είχε ούτε αυτό. Λόγω τριμέρου. Ναι. Και επειδή στον πρώτο τελικό δεν μπορεί να πάνε. Δεν μπορώ να κατανοήσω, ειλικρινά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι μπουρδα ήταν αυτή τώρα να πάνε να πετάξουν δύο κροτίδε. Δηλαδή, ε, παιδιά, δεν, εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι τα είχαμε ξεπεράσει. Ναι, τα είχαμε ξεπεράσει αυτά. Τα είχαμε ξεπεράσει. Ούτε αντικείμενα βλέπει πλέον. Πρόσεξε τώρα. Μέσα στο γήπεδο Μπαίνει το δίχτυ. Δεν βλέπει πλέον αντικείμενα. Ναι, ναι. Δεν δηλαδή, πάει να πετάξει κανένα κανένα μπουκάλι για, να... Έτσι, για... για την βλακία, α πούμε. Δηλαδή... Που σταματάνε στο δίχτυ. Νο... Ναι, νο... νόμιζα ότι το είχαμε ξεπεράσει. Ναι, ευτυχώ δεν απλήθηκε η αποστολή. Γιατί είχε... ήταν πρώτη τζαμαρία, ε, αλλά εσύ, δεν είναι αγκόνα. Δεν είναι αυτή. θέμα. Δηλαδή έσπασε ένα τζάμπι. Ναι, ναι. Γιατί, δηλαδή. Για δεν, λόγο, δεν, υπήρχε κανένα, Καλά, εννοείται πω δεν υπάρχει λόγο, αλλά. Λε τώρα γιατί να επιστρέψουμε σε πράγματα που. Δεν, δεν είναι, πλέον, δεν αξίζει, το, το δεν κερδίζει κάτι. Δηλαδή, παλιά λέγανε να κάνουμε τρομοκρατία, να κερδίσουμε. Ποια τρομοκρατία, τι καταλαβαίνει. Τρομοκρατία, ναι, τι είναι πάλι, αυτά, τι ρε, καταλάβεις. Μα τι, τι αυτά, τώρα. Θα κάνει τρομοκρατία στο ένα γήπεδο, θα έχει και στο άλλο. Θα ξαναπά το... Μα δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, δεν είναι. Και ξέρεις τι, Είμαστε νοημα. μέσα στο γήπεδο και ακούμε κάτι μπάμπου. τι έγινε τώρα εκεί πέρα. Ναι, υπάρχει στο βίντεο, υπήρχε και... κροτίδα, φάνηκε. Ναι, λάβ, λάβ, που ακούγαμε μπάμπου και ξέραμε από πού ήρθε στην αρχή που ήμασταν μέσα. Δηλαδή είχαμε σταματήσει, είχαμε ξεχάσει μέχρι και το... τι εντάσει με την ναι. αστυνομία. Δηλαδή, Ήταν κάτι χωρί. Ξέρει χω... τώρα, χωρίς ήταν, λόγο. περνάνε τελική και περνάνε χωρί κανένα επεισόδιο και τέτοια και το θέμα αυτονόητο. Αν πάμε 5-6 χρόνια πίσω, λέγαμε. Α... Μα το, το, ονειρικό, θα ήταν να μην έχουμε ποτέ επεισόδιο και τώρα δεν γίνονται τίποτα επεισόδιο. Δεν γίνεται τίποτα. Και είναι ωραίο. Έχουμε προφαν... γίνει, εντάξει, έχουμε δείχτη, δείχτη. Προφανώ. Δείχτη, δείχτη, ναι, οκ. Okay. Άμα το δείχτη σου βάζει στο μυαλό ότι αυτό που θα πετάξει δεν θα φτάσει, α υπάρχει το δείχτη, ναι. Κάποια στιγμή να το βγάλουμε κι αυτό. Ναι. Κάποια στιγμή να το βγάλουμε κι αυτό. Λοιπόν, λοιπόν ναι, ε, ε, το περίμενα ότι ο Ολυμπιακό θα δυσκολευτεί. Ματς. Ποιοτικά ήταν κακό το μάτσο. Ναι. Ε, δηλαδή, οκ, okay, κατανοώ ότι 10 μήνε παίζει και είσαι κουρασμένο. Ναι, και, φες με την ε, φενέρδε, παίξα 10 μήνε, κάνανε ε, ματσάρα. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, οκ, okay, το πρώτο δεν ήταν καλό, αλλά δεν ήταν καλό παιχνίδι. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Τουλάχιστον και... έχουμε τελικού, γιατί όλοι πιστεύανε ότι δεν έχουμε τελικού. Έχουμε μια χαρά τελικού. Είπαμε, εγώ κόντραρε το μάτ. Ε, αν έβαζε και το δεύτερο συνεχόμενο εκεί ο Γκριγκόνη, νομίζω θα κέρδισε το παιχνίδι μετά τι βολέ του Walkup. Ε, γιατί είχε βάλει ένα που βαρύνει. από τη Μέση Απόσταση που ναι, έχασε λε. Ναι. Ε, ήταν καλό σουτ, ήταν ελεύθερο σουτ. Απλά ε, έμεινα με την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακό πήγε να βγάλει μόνο στα μάτια του. Ναι, δηλαδή, είχε... Ακριβώ έτσι ήταν. Πάρα ε, δηλαδή, ο Πίτερ, θυμάστε αυτή τη φάση. Είχε 3, τρία 3 επιθετικά, δύο επιθετικά rebound, τρία από κάτω. Και ένα από ε, πριν που είχε χάσει. Έχα, έχασε και ένα πρώι μόνο ναι, του. Έχασε ναι. τέσσερα, λέει, ναι. σε τρία χρόνια. Πολλοί έχασαν, λέει, lay-up πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα είναι πολύ. είναι πολύ Δίκιο, ακόμα. Κείτε, θα σου πω κάτι. Είναι ακόμα πολύ συνοχωρημένο. Και για να πάμε και στην επόμενη μέρα. Ναι. Ο Πίτερ ήταν πολύ. το ψανότερο ήταν να μείνει στον Ολυμπιακό. Τώρα, ναι. για να σου πω την αλήθεια με αυτή την εμφάνιση που κάνει σήμερα. Γιατί πάντα θα παίξουν ρόλο και αυτά στο τέλο. Την Κυριακή, ναι. Ναι. Ε, έτσι όπω έπαιξε, δείχνει ότι δεν είναι, δεν είναι για να μείνει. Νομίζω έχασε πόντου στο θέμα τη παραμονή. <laughs> όπω έχει κερδίσει πάρα πολλού πόντου ο Κάναν με όσα ναι. έκανε σε playoff και. Ε, δε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο αν θα μείνει ή όχι. Απλά αν ήταν σήμερα η απόφαση θα έμενε ο, ο Κάναν, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Πίτερ. Ο Πίτερ, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εμένα που, δεν που ήταν με... και για αυτό για να μείνει, αλλά έτσι πώ παίζει, ναι, δεν κάνει τίποτα. Δεν με χαλάει. Δηλαδή, δεν, δεν με προβληματίζει ότι έχασε τρία λεπτά. Με προβληματίζει όμω ότι στο τελικό τη Ευρωλίγκα δεν πήρε δευτερόλεπτο και στο μικρό στο στον ημιτελικό έπαιξε ελάχιστα. Οκ, okay, κατανοώ ότι ο Βεζένκο, βρε παιδί μου, είναι, για, σαν, για, αυτά τα μάτια είναι για 40 λεπτά, αλλά ενώ είχαμε δει μες στη σεζόν σχήματα μαζί με Πίτερς Βεζένκο στο 3-4, στο 4-3 και αυτά, δεν χρησιμοποιήθηκε και αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Γενικά πάντω στον Ολυμπιακό έχουν την άποψη ότι δεν πρέπει να αλλάξει η ομάδα. Μια ομάδα που είναι δεύτερη και Εσύ, θα πρέπει έξει, να είναι και πρώτη. Τον Ολυμπιακό την έχουν. Την έχουν. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί σου αλλά... λέει, ήμασταν δεύτεροι, πρώτοι δηλαδή, ουσιαστικά όλη τη χρονιά. Δεύτεροι ναι. για ένα σουτ, έτσι θα αλλάξει όλη την ομάδα. Ο Ολυμπιακό θα προσπαθήσει να του κρατήσει σχεδόν όλου. Okay. Να πάρει τον Μιλουτίνο, okay. να κρατήσει Βετζένκοφ, Λούκα, Κάναν και Πίτερ. Αν και έτσι όπω παίζει ο Πίτερ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λες. Ε, μέχρι μια εβδομάδα το είχα σίγουρο. Τώρα έτσι που παίξει προχθέ, δεν προβληματίστηκα. 45% στη χρονιά, ρε παιδί ναι. μου. Απλά δεν ξέρω, είναι θα θέλανε να πω... του κρατήσουν όλου το και να κάνουν μια-δύο προσθήκε ναι. για να προχωρήσουν. Μια-δύο καλίων... εννοεί το Μιλουτίνοφ και κάποιον ακόμα. Και και κάποιον και ακόμα. Και κάποιον και ακόμα. ακόμα. Okay. Ναι, και εγώ νομίζω άμα ήμουν Ολυμπιακό, δηλαδή δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό. Θα έπαιρνα το Μιλουτίνοφ, σίγουρα ανεβαίνει σε ένα επίπεδο στη Φροντλάιν. Και ίσω έπαιρνα ένα Φόργορντ. Γκάρντ, ποιον, ποιον θα ήθελα ναι, να ναι. δώσει στον Ολυμπιακό. Σου είχα πει το Λίσο Λίντι τη Αλμπαδρολίνου. Έχει συμβόλαιο, δεν έχει. Όχι, είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο και είναι σίγουρα φθηνό. Είναι ένα ψηλό ελληνικό Γενικά Γενικά τώρα 4... ολυμπιακό όλα θα εξαρτηθούν στο... αυτή τη στιγμή ό,τι και να πει για το πλάνο. Από το Βεζένκοφ. Ε, ναι, και ε, το βέβαια. Σλούκα. Ε, ε, νομίζω και ότι... το πιο... Σλούκα λε. Ε, ναι. Αν μείνουν, γιατί είναι και δύο να μείνουν. Ναι. Τι τρει μάλλον, γιατί είναι και ο Παπα-Νικολάου. Θεωρώ το Παπα-Νικολάου δεδομένο, το Σλούκα πολύ πιθανό. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε. Α, δεν έχει κλείσει ο Σλούκα. Ναι. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, γελά, γιατί γελά. Όχι, γιατί νομίζω το, το, θεωρώ δεδομένο ότι θα μείνει. Ε, δε... θεωρώ, θα θεωρούσα, α πούμε, bad decision να φύγει αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό Σλούκα να πάει οπουδήποτε αλλού. Α, για τον ίδιο, γιατί ο Ολυμπιακό για τον τον ναι, 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 για τον ίδιο. Ολυμπιακός για τον, τον ίδιο, θέλει, ναι, ίδιο ναι. νομίζω ότι. Κα, προφανώ. Ναι. Έτσι. Ε, για τον ίδιο. Ε, να πούμε τώρα επί τη ευκαιρία για τον Σλούκα ότι. Ε, ε, στο τέλο έκανε, έβαλε τι βολέ και έκανε και την assist. Δεν ήταν καλό. Alla... Είναι κακός όμως. Ne, δεν ήταν και κακό όμω. Ναι, δεν ήταν και κακό. Έπαιξε μεγάλη και δεν το έπεσε κανένα. <συστά> είχε από αυτό το ματζιά στρατερίτητα Του το είπε μετά τη λήξη. Δεν ήθελε να του το πει. <συστά> <συστά> το Γιατί ξέρει, βγήκε αυτό και λέει σήμερα που βγήκε ότι. Είχε γαστρεντερίτεδα και είχε από πριν, δεν του το είχε πει. <συστά> δεν είναι ότι το... δεν θέλει να το παίξει ήρωα, α πούμε. Σωστό. Το είπα μετά. Και δεν... δεν έχει και την ανάγκη να το κάνει <συστά> ούτω ή άλλω. Θέλω να πω και δεν, το, <συστά> <συστά> το... <Πάει> στο... <συστά> <συστά> δεν το είπε ο Ολυμπιακό. Έπαιξε και με Σήμερα βγήκε. Απλά το λέμε εμεί τώρα ναι, εδώ. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε και ο ίδιο να το χρησιμοποιήσει. Δεν έχει καμία ανάγκη ο ναι, ίδιο ναι. είναι. Ε, πάμε πανθναϊκό. Ολυμπιακό, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε πανθναϊκό. Ε, εμένα μου άρεσε πολύ η αντίδραση του πανθναϊκού. Ε, είναι αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά, ότι ήταν κρίμα ο Γκριγκόνη να καταστρέφεται τόσο πολύ από την. Ε, πώς και από τι επιλογέ των προπονητών και από τον Μπέικον και από όλα αυτά. και... Δεν... Αυτό που βαφτίστη, βαφτίστηκε υπεροπλία στον Παναγενέκο, του έκανε κακό τον ναι, 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 Μα το λέγαμε, θυμάσαι που λέγαμε. Πρέπει από να φύγει φύγε ένα. Όχι να πάρουν ένα, να φύγει ένα. Τον Αύγουστο ναι, ναι. τα λέγαμε. Από τον, Αύγουστο, τον, Αύγουστο, Και το βλέπει κιόλα ότι έφυγε ο Μπέικον τελικά και η ομάδα ρολάρει πάρα πολύ καλύτερα. Ήταν πολύ μαχητικό. Και δεν εφυκός. υπάρχει και ο Τόμα που είναι παιχτάρα για μένα. Απλά τώρα πού θα παίζαν όλοι αυτοί. Κοίτα, ο Τόμα. Καταρχήν είναι τεράστιο λάθο. Επίση, το είχαμε πει και οι δύο, είχαμε συμφωνήσει ότι έπρεπε να κοπεί ο Ντέρικ Βίλιαμ. Ε, και παίζουν με playmaker. Ακριβώ. Δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να μην έχει τον, τον Walters. Ο, ο Πάρι για μένα δεν είναι κανονικό playmaker. Ναι. Είναι point guard, αλλά playmaker που θα οργανώσει και θα καθοδηγήσει την ομάδα δεν είναι. Με τον Walters ίσω να ήταν ένα τσι καλύτερο Με τον Τόμα θα ήταν πολύ καλύτερο. Πιστεύω ότι θα χωρούσαν όλοι μαζί. Αλλά και την άλλη βλέπει ότι ο Γκριγκόνη παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Έχει βάλει τρομερά καλά. Ναι, ναι. Και έκανα αυτό το πρώτο που βάλε κάπου κάτω. Ένα <laughs> χορευτικό, ναι. Όχι το φοβευτικό που είχε παίζει κάτω, ρε. Α, ναι, ναι. Ε, Τι ήταν αυτό. Κωνσταντέλια. Ναι. Ε, Περίμενε ε, λίγο τώρα. Ναι. Επειδή ευκαιρία. Θέλει να πει για τον Γκριγκόνη. Ναι, ναι, πα για Παναγενικό. Θέλω να γυρίσουμε στον Ολυμπιακό να συζητήσουμε κάτι. Θέλω να πω ο Γκριγκόνη πρέπει να μείνει στον Παναγενικό την επόμενη σεζόν και ενώ ακούγονται ονόματα, ότι ο είτε ως πρώτο shooting guard είτε ως έκτος παίκτη, δεν ξέρω τι πρέπει να είναι στον Παθναϊκό γιατί Thomas? η φετινή χρονιά τον αδίκησε πάρα πολύ Από ο και Thomas... τους δύο θα κρατάγα για δύο τους Ναι μπορεί να τον θα κράταγα τον Τόμας και, και τον Τόμας και τον Κρυγόνης Απλά ρε παιδί μου αν πούμε ότι πάει να πάρει η Ελάιτζα Μπράιαντ Okay, Ποιος είναι καλύτερη αυτή. Εντάξει, ίσω την άμυνα. Εντάξει, ο Μπρέντ είναι καλύτερο. Ναι, είναι, καλύτερος. είναι ναι, καλύτερο. Είναι καλύτερο, έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό γιατί έχει παίξει γεμάτε σεζόν. Μπορεί ε... να παίξει στο 3. Ναι. Σίγουρα, θα κράτα... Σίγουρα, δεν, θα... θα συζητούσα καν για τον Γκριγκόνη. Γκριγκόνη, εγώ και Τόμα θα του κρατούσα. Με όποιον δύο. και να έπρεπε να βρει. Τον Γκριγκόνη θα βρει. Και ο χάρη. Βρίσκει κλειστέ πόρτε συνέχεια. Ναι. Θα, περάσουν χρόνια για να τι βρει ανοιχτέ. Ναι. Έχει τέτοιου παίκτε. Πεφταράδε. Ναι. Έρχομαι πιο κοντά. <laughs> ε, και το συζητά. Για μένα είναι πολύ καλή παίκτη αυτή η ιδέα. Ναι, και τον Τόμα μπορεί να τον κράταγα. Απλά του Τόμα νομίζω θα, θα το εξέταζαν ναι, πιο, ναι, μετά, ναι, ναι, για ναι, πιο, πιο μετά. Για τον Γκριγκόνη δεν το συζητάμε. Το θέμα θέλει ο Γκριγκόνη. για τον Γκριγκόνη δεν το συζητάμε. Για πήγαινε εκεί που ήθελε. Είχαμε πει για τον Κάναν. Ναι. Εμείς, εδώ με τον Κάναν έχουμε πει τα, τα, καλύτερα λόγια από την πρώτη στιγμή όταν κανείς δεν τον πίστευε. Λέμε ότι πρέπει να όταν μείνει και πιστεύω. Όταν κανείς δεν ναι, τον ναι, Παρ' όλα αυτά θα πω τώρα το ακραίο. Ακραίο. Ότι τελικά δικαιώθηκε ο Μπαρτζόκας που πήγε με τρισέντερ. Γιατί αν δεν είχε τρισέντερ ναι. θα έπαιζε στο, μάτι μάτς με τον Παναθημαϊκό στο τελικό μόνο με το φαλ. Γιατί ο Μπλάκο όπω έχει εδώ και ένα μήνα, έχει αποσυρθεί, δεν παίζει. Φαντάζεσαι λοιπόν. Γιατί αν έπαιζε ο Κάναν, δεν θα ήταν ο Μπολμποϊ. Εκεί ήταν το δίλημα. Ναι, ρε παιδί μου. Φαντάζει... Ε, εκ το okay, ναι, ναι, του αποτελέσματο Η... Απ' την άλλη, ίσω και να μην δικαιώθηκε γιατί θα τον χρειαζόταν τον κάναν. Κανέναν. Εννο... Εννοείται πω είναι ο καλύτερο παίκτη. Ναι. Θα ήταν ο καλύτερο παίκτη. Απ' την άλλη όμω θα πήγαινε με ένα σέντερ. Ναι. Ε, τα έκανε. Ναι, ναι. Κυριολεκτικά. <laughs> <laughs> Η μόνη τέτοια που θα μπορούσε να είχαν κάνει διαφορετικά και το πραγματικό δίλημα ίσω να ήταν αυτό ήταν το Κάναν Πίτερ. Ναι. που θα πήγαινε απλά ο Ολυμπιακό με ένα τεσάρι. Ε, με, το με το πεζέκο 35 λεπτά. λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα παίζει ο Παπα-Νικολάου δεύτερο τεσάρι. Απλά λέγανε άμα πάθει ένα πάλι κάτι. Ενώ ναι, ναι, στη σωστό, λογική σωστό, του σωστό. Κάναν είναι ότι έχουμε πέντε εκεί. Ενώ στου έχουμε έναν. Ναι, έχω και το μαρκή, λοιπόν, και το παρότι λάκι. θεωρώ. Ε, ότι Κάναν δεν έπρεπε. Έβαλε όμω 21 στην τελική Ευρωλίγα. Παρότι ο Κάναν είναι παίχτη των μεγάλων ματ, Παρότι θέλω να βλέπω τον Κάνα να παίζει γιατί είναι από του αγαπημένου παίκτε, ασχετά που ήρθε εδώ, το έχουμε πει πολύ καιρό πριν έρθει. Τελικά ίσω να έχει και δίκιο. Έτσι όπω το σκέφτηκε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι από του χρόνου, α το ψηφίσουν τον Ισαγκέ, δεν μπορεί Φυσκά. να δηλώνει στην ομάδα. Α, ναι, ναι, ναι. Στα playoffs. Πρέπει να τον λέει πριν, πριν από ε, ναι. κάθε μάτια. Ε, ναι. Είναι δυνατόν σε όλη την γαλλική περίοδο που να χρειάζεται. Έστω χρειάστα. πριν από κάθε σειρά. Ναι, έστω πριν, πριν από κάθε σειρά. σειρά. Στο πριν από κάθε σειρά. Είναι μεγάλο λάθο. Το ψηφίσαν οι ομάδε, το πληρώσανε. Και, το... και, οι προπονητέ τρέχουν ένα το... Τέτοιο. Μπορεί να προκύψει ένα τραυματισμό. Μπράβο. Ακριβώ. Δεν μπορεί, μπορεί να έχει δύο μήνε. Να δηλώνει ποιοι θα είναι. Είναι, είναι έγκλημα. έγκλημα αυτό του ΕΣΑΚΕ. Έγκλημα των ομάδων μου το ψηφίσανε. Και ο Ολυμπιακό το ψήφισε και ο Παναθναϊκό. Είναι κρίμα και για τον Παναθναϊκό. Και για τον Παναθναϊκό την πληρώνει τώρα γιατί θα έχει και τον Γόλτερ μέσα. Έτσι όπω παίζει ο Βίλιαμ θα τον βγάζαν έξω. γραβάνει, θα παίζανε ματζούκα. Και είναι, πονήτηκα στο Μα είναι τα παιδιά εδώ και ο Κάναν και ο Τόμας έχουν μείνει στην Ελλάδα. Προγόλτες, δηλαδή ακολουθούν τις αποστολές. Ακριβώς. Έφυγαν. Είναι εδώ και είναι κρίμα. Ναι. Έστω πριν από κάτι. Μεγάλο λάθο, κύριε Γαλατσόπουλε, και οι ομάδε που το ψηφίσατε. Όχι, δεν το είναι αλλάξ... λάθο του Γαλατσόπουλου. Είναι λάθο των τον ομάδων. ομάδων ναι, ναι, ναι. Ό,τι ψηφίζει το lose, δεν σωστό, κατάλαβα. Σωστό, σωστό. Το ψηφίσατε, λουστείτε το. Πώ μπορεί Απλά... να το σκεφτεί κατά αυτό το πράγμα, είναι ναι, ναι. δυνατόν. Απλά εντάξει, ρε παιδί μου, πάντα βλέπει τα λάθη και τα διορθώσουν. Ναι, ναι, Πιστεύω ότι θα το διορθώσουν αυτό το πράγμα γιατί είναι κακό κυρίω για του ίδιου και άστον τον κόσμο, αυτό τι λέμε εμεί. Είναι κακό για τι ομάδε και για του παίκτε. Λοιπόν, πάμε λίγο αεκ. Τι θε να πάμε στην ΑΕΚ. Είπαμε πάνω από ένα Ναι, ναι, αφού τα ξέρει εσύ. Και εσύ το έχει πει, μου έχει για του ε, πανού δύο μήνε τώρα. Εντάξει, το είχα πει ότι σου είχα για το Χωάν Πλάθα. Απλά είναι και αρκετό καιρό έξω ο συγκεκριμένο προπονητή. Και σητά, δε, ζήτησε δε, δε, λέει 200 και τον θέλει και η Γρανάδα. Τον θέλει Γρανάδα, ε. Ναι. Το βλέπει, λέει, αλλά. Το, 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 είναι option, λέει, αλλά όχι. Ναι. Πολύ πιθανό. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει έναν Ισπανό προπονητή γιατί θέλει να παίξει ε, full επιθετικό θεαματικό μπάσκετ για τα 100 χρόνια τη τη σεζόν που έρχεται η ΑΕΚ κλείνει τα 100 χρόνια και θέλει να παίξει καλό μπάσκετ ε, κυρίω για τον κόσμο. νομίζω ότι περισσότερο του ενδιαφέρει το να είναι θεαματική η ομάδα παρά να φέρει τα αποτελέσματα. Απλά ξέρει όταν παίζει καλό μπάσκετ, επιθετικό μπάσκετ, του 95 πόντου και αυτά, συνήθω έχει και τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα ότι ο Χουάν Πλάθα θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για την ΑΕΚ. Απλώ θέλω να θυμίσω άλλο, ότι. Άλλο, πε και κανένα άλλον. Ο Κασιμίριο είχε ακουστεί, αλλά είδε ότι και ο Κασιμίριο είχε πάει στον Προμηθέα και έφυγε. Δεν, δεν κόλλησε. Είναι πολύ διαφορετική φιλοσοφία των Ισπανών σε σχέση με τη δική μα. Οκ, okay, η ΑΕΚ είναι λίγο διαφορετικό οργανισμό. Το θέλει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα το στηρίξει ε, μέχρι το τέλο. Καλή κίνηση. Προφανώ θα είναι. Να δούμε το Χουάν Πλάθα στην ΑΕΚ. Οπότε βλέπει να, να έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ. Ε, ναι, εντάξει τώρα, άμα πα να πάρει τον Πλάθα θα έχει καλή, καλή ομάδα. Από την άλλη αναρωτιέμαι με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει τόσο πολύ με τον Ολυμπιακό να είναι σε αυτό το επίπεδο τι στόχο θα έχει η ΑΕΚ Ευρώπη. δηλαδή να πάει καλά στην Ευρώπη ναι, οκ okay. Κύπελο Πλάς στην Ευρώπη 8, θα είναι και κλεισμένο ενώ, 8, όλη ναι, τη ναι, <σκυρίζει> <σκυρίζει> Δηλαδή είναι, είναι περίεργη χρονιά και δυστυχώ για την ΑΕΚ συμπίπτει με 100 χρόνια Πιστεύεις ότι έχουν, υπάρχει πρέπει να πάνε στον κύριο κάπου ε, δεν, το νομίζω. Δεν, νομίζω. δεν το νομίζω. Ε. Θα είχε η Διορία νομίζω να μείνει το 15 του μήνα. Έτσι. Ναι, ναι. το και γι' αυτό και ο θα δηλώσει. Με την προοπτική να είναι ανοιχτό θα να παίζει ναι, ναι. και στι δύο. Θα δηλώσει και στι δύο και όποιο τον καλέσει. Είναι ε, μέχρι τι 23 το Champions League. Νομίζω το τον BCL θα τον καλέσει τα προκριματικά. Απλά ο Άρης δεν θέλει να μπει ε, σε ναι. διαδικασία προκριματικών. Από την άλλη, ε, και, για το περιστέρι είχε ακούσει για EuroCup ε, μια φήμη. Γενικά αυτά είναι λίγο ρευστά. Απλώ η ΑΕΚΡΕ, παιδί μου, τώρα πάει να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση σε ένα κακό timing, θεωρώ. Σε κακό timing γιατί και ο Παναγικό ανέβει και θα είναι και κλεισμένο των θυρών όλη τη Ευρωπαϊκή Σεζόν. Εντάξει, τι να κάνει, και ο πρέπει να πρωταγωνιστεί. Πρέπει φυσικά να είναι μια πρέπει, καλή ομάδα. Φυσικά και πρέπει. Φυσικά και πρέπει. Με ε, τα μπάν τι κάνουνε 15. Ε, θα τα Πάντα τα λύνουν. εντάξει, τώρα τι να πούμε, δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, είναι μια πολιτική αυτή που ακολουθεί η ΚΑΕ. Ε, ε, κλείνει παίχτε, που ήταν στην Α1 για να μπορεί να, να προχωρήσει. Απλώ έχουμε ακούσει πάρα πολλά και από τον πρόεδρο του ΕΟΚ για τα μπαν ότι ναι. κάποια στιγμή θα υπάρξει πιο αυστηρο, πλαίσιο για τα μάτια. Δεν θα μπορεί να κάνει κινήσεις ούτε, ούτε, εδώ. ούτε εδώ. Τη χώρα δεν βλέπω κάποια διαφορά. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Τα μπάνια εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο Άρης έχει από την 1η Ιουνίου άλλο ένα μπάνι. Ο Ρακλής έχει άλλα τρία. Δεν βλέπω την ναι, ναι, να έχει πιέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μπορούν να κάνουν μεταγραφέ όμω. Ε, βλέπω ότι η κλείνει παίχτε. Κλείνει, αλλά δεν του μπορεί να ναι, δεν του ανακοινώνει. Δεν μπορεί να του πάρει. Άλλο του κλείνει και άλλο τον κλείνει. Ναι, και πέρυσι έτσι έχει γίνει. Ναι. Ε, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το, να το δει η ΕΟΚ λίγο πιο ζεστά. Οκ. Okay. Δεν ξέρω, άλλοι αποφασίζουν στο συγκεκριμένο θέμα. Εμεί καταγράφουμε τα γεγονότα. Λοιπόν, ο Άρη πιστεύω θα έχει φτιάξει καλή ομάδα αν τα λύσει και αυτά τα προβλήματα γιατί θα βάλουν και λίγο περισσότερα λεφτά και θέλουν να πάνε καλά στην Ευρώπη. Αυτό του ενδιαφέρει, θα μείνει ο Καστρίτη. Αυτό που έχει χτίσει ο Καστρίτη στον Άρη δεν μπορούσε να το βρει αλλού. Ναι, ναι. Ε, το συζητάγαμε γιατί ερχόταν και για άλλε ομάδε το όνομά του. Ε, απλά ο Καστρίτη θέλει να δουλέψει στην Ευρώπη. Και αυτό. Ε... Θέλει όχι να δουλέψει σε ευρωπαϊκή ομάδα, θέλει να δουλέψει σε ομάδα που θα παίζει στην Ευρώπη. Και μετά, θέλ... αν είναι να φύγει στην Ευρώπη. Και μετά. Δηλίζω, να φύγει στην, στην Ευρώπη και να γυρίσει και στο Ισραήλ που έχει καλό όνομα και νομίζω ότι πλέον πρέπει να εργαστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για να μπορεί να γυρίσει, να γυρίσει στο Ισραήλ, ναι. διότι θέλουν. Ε, ε, Συσυραγωγικά θέλουν έρθει. Στην Ισπανία πρέπει να έρθει. Ναι, ακριβώ. Ε, από τι άλλε ομάδε βλέπει να γίνεται τίποτα ιδιαίτερο. Δεν γίνεται κανένα ε, κολοσσός προμηθέας δεν... ε, ο προ... προμηθέας πήρε προπονητή τον ναι. Παπα Θεοδόρου ο έχει ιδέα ποιο μπορεί να πάρει δεν, έχω, δεν έχω νομίζω θα στηριχθεί εκεί ο Γιάννης ο Γεωργαλής ακόμα δεν έχουν ναι. καταλήξει σε προπονητή δηλαδή δεν, 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 δεν ξέρω τι θα γίνει ε, και μετά έχουμε καιρό. Περιμένουμε, και να, πρόβλημα, δούμε Μαρούσι, Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Τρίτονα με τον Μαρούση. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Τρίτονα με τον Μαρούση. Έχω ένα feeling ότι τουλάχιστον μία από τι δύο δεν θα παίξει. Ναι δεν θα παίξει. Οπότε εκεί μετά θα πάμε σε. Σε wild card. Wild card. Πε μα λίγο τι γίνεται με τι wildcard είναι... wild τη ΕΟΚ που είναι θα... μέχρι η όχι, 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 αυτό έχεις θα το πει. Πείσες... Κάτι... Όχι, δεν η... ξέρω ποιε είναι οι ομάδε. Α, ποιε θέλουν να πάρουν. Ναι, ποιε έχει η... μάθει ότι είναι. Η Μήκονο θέλει για την Α2. Έχει στείλει. Πέ, πέντε πρέπει να είναι. Η Ελευσίνα θέλει για την Α2. Ε, ο Πανιόνιο κοιτάει για την Α1. Α, δεν Απλώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή είναι άλλη διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία με χρήματα για την Α1. Για θα την Α1 είναι άλλο. Θα αγοραστεί όμω η Wild δεν Card έχει για την α... κάτι. Δεν το έχουμε. Στη, στην ΕΟΚ δίνει 50.000 για την Α2, 30 για τι υπόλοιπε κατηγορίε. Που όμω θα πάει στο budget τη ομάδα. Ναι. έτσι; Υπάρχουν ομάδε και τη ΓΑΜΑ Εθνική που πέσανε ναι. θέλουν να μείνουν. Ναι. Στην κατηγορία θα δώσουν λεφτά. Υπάρχουν ομάδε ΣΕΣΚΑ, ΣΚΑΝΑ και τοπικών που θέλουν να ανέβουν. Η Αλφαδία θα είναι πάρα πολύ καλή γιατί θα έχει ψυχικό Ερυθρέα. Θα έχει Πανιόνιο Μίλωνα, θα έχει. Πανιώνιος πάντως έλεστα. ήταν στην Ομοσπονδία την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω γιατί. Ο... Ah. Γιατί μπορεί να ήταν. Ε, ο Πανιώνιος ανεβηκε ανέβηκε Α2. Yeah, ο, ανέβηκε. Δηλαδή η θέση του Α2 είναι εξασφαλισμένη. Αλλά νομίζω ότι θέλει Α1. Mm. Θέλει Α1 στο Μπεφόν. Θέλει. Δεν ξέρω αν είναι Άλλο πράγμα με τον τώρα, δεν, δεν, έχουν ακόμα γήπεδο στον Πανιόνιο. Είναι δυνατόν. Φτιάξτε το, το, κλεισό τη Αρτάκη. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει πολύ ψωμί γενικά. Γιατί θυμάσαι ότι είχαν βγει και μακέτε. Καλά, μακέτε είχαν βγει στον Παπαστράτιο. Ναι. Καπαγέρο το 2006 <στο>... που έπεσε και ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Έχουν περάσει 18 χρόνια. Έχει δίκιο. Έχει Α, γκρεμιστεί πλέον. Έτσι. Ναι, ναι. Γκρεμίστηκε. Και φτιάχνεται. 17 χρόνια έτσι. Έχω την εντύπωση τώρα που το λε για το Παπαστράτιο ότι. Κάπου το, το άκουσα, δεν θυμάμαι ότι ξεκινάει ένα πλάνο για εγκαταστάσει του Εθνικού κάπου στο Σχιστό. Αυτό το πλάνο για το Εθνικού στο Σχιστό είναι στο ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο, ναι, για ποδόσφαιρο ναι. και εραστέχνη πλην κολυμβητηρίου που θα γίνει δίπλα στο ΣΕΦ μαζί με το Ολυμπιακό. Ο Εθνικός δεν τρελαίνεται για αυτό στο με Σχιστό. Το σχιστό. Ναι. ναι, είναι λίγο περί... δύσκολη ναι. περιοχή. Λένε και για το ποδόσφαιρο το... Για να παίζει το ποδόσφαιρο του Εθνικού στο, στο σεφ απέναντι. Το... Υπάρχει το... αυτό, όχι, είναι χρόνια αυτό το πλάνο. Και, το, και μέσω του Δήμου Πειραιά προσπαθούν κάτσε, να προχωρήσουν. κάτσε. Να Οι δημοτικές εκλογέ πότε είναι, του χρόνου δεν είναι, το 24. Ναι. Το 24. Ε, νομίζω ότι. ή του Πώς χρόνου το... ή τώρα α... του Σεπτεμβρίου-Octobre. Πάντω είναι πολύ σύντομα. Ναι, κάπου το άκουγα αυτό για, για τον Εθνικό. Για τον Εθνικό λένε, ή ότι του χρόνου θα παίξει στο κερατσίνη και σιγά-σιγά θα φτιαχτούν εκεί στο σκιστό. Δίπλα είναι, ακριβώ από κάτω είναι αυτό. Ε, λένε ότι η άλλη περίπτωση είναι πω φτιαχτεί στο σεφ εκεί που υπάρχει ένα, ανοιχτό, ένα ποδοσφαίρο για να παίζει το ποδόσφαιρο. Όχι, όχι. Εκεί έχει αποφασιστεί ότι θα γίνουν τρία κολυμβητήρια. Ένα πεντάρα κλειστό που θα είναι για την πιο, πιο, και εθνικό. πιο κάτω. Α, δηλαδή okay. το σημείο εκείνο που είναι το κύμα του ποδοσφαίρου ναι. είναι σχεδόν απέναντι, είναι δίπλα στα εκδοτήρια. Αυτό θα είναι το κολυμβητήριο εκεί. Ο, όχι, εκείνη ναι, ποδοσφαιρο. ναι, ναι, όχι, όχι. Εκεί θα γίνει το κολυμβητήριο το κλειστό που θα είναι για Ολυμπιακό και Εθνικό μαζί. Όχι. Αφού το κολυμβητήριο είναι πιο κάτω που έχω δει. Που ήταν ο φτιάξει Ολυμπιακό. Άλλο εκεί αυτό. που είναι το ποδόσφαιρο, που είναι το Τράμιλε τώρα. Ναι. Εκεί θα, γίνει, γίνουν τρία κολυμπητήρια. Δύο εικοσιπεντάρε και ένα κλειστό που θα είναι για Ολυμπιακό και Εθνικό. Η έδρα του θα είναι εκεί. εκεί. Και, και, το από άλλο που ήταν να φτιάξει ο Ολυμπιακό, πιο κάτω. Νομίζω εκεί ήταν να γίνει λες, Όχι, Το ολυμπιακό, το δικό του, το δικό του, το Ολυμπιακού, ήταν να γίνει προ τα κάτω που υπήρχε μια καφετέρια. Στο Ολυμπικό. Όχι, στο Ολυμπικό, άλλη μία υπήρχε. Δεν το θυμάμαι, ναι. Τέλο πάντων. πού πάξεις, είναι η δεύτερη okay. γέφυρα του που είναι εκεί, δεν έχει δύο γέφυρε. Ναι, δύο γέφυρε. Στη δεύτερη, την κάτω-κάτω. Α, εσύ λε πιο κάτω, ναι, 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 Πιο κάτω, πιο κάτω. Τέλο πάντων, εντάξει, να το, το βρούμε. <laughs> Ξεφυγε> Ξεφυγε δεν πειράζει, όλα τα συζητάμε. Λοιπόν, λοιπόν, πού θε να πάμε τώρα. Ε, Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Πάμε Γενικά Ευρωλίγγα. υπάρχει τάση σε όλε τι ομάδε τη Ευρωλίγκα να ρίξουν το μπάτζετ από ό,τι μαθαίνω. Να ρίξουν. Ναι, ναι. Να εξορθολογήσουν. Μπράβο. Θέλω να γίνει λίγο Ολυμπιακό όλοι. Σου λέει, φτιάχνουμε ομάδα καλή. Με παίχτε ο Ρεξάτος που δεν θα ζητάνε και πάρα πολλά λεφτά γιατί έπεσαν πάρα πολλά λεφτά στην Ισπανία ειδικά που δεν έφεραν και ιδιαίτερο αποτέλεσμα στην Παρσελόνα. Στη Ρεάλ έφεραν αποτέλεσμα τα γερόντια που λέμε, δεν ήταν οι μεταγραφές μαζί με τον Ταβάρης οπότε πάνε να ρίξουν το μπάτζετ και, και πάνω θα πάρουν τον καπάτσο, μπορούν να, να φτιάξουν ίσω με τα ίδια λεφτά, ίσως με ναι. λίγο λιγότερα. Δεν είναι μόνο του Καμπάσου είναι και τα, χρήματα, τα παραπάνω χρήματα που πρέπει να πάρει ο Ταβάρε. Ναι. Ε, του είπαν εκεί... όμω να κάνει μια μείωση, να μην δεχτεί να μην πάρει παραπάνω, εκεί θα είναι ένα θέμα. Καλά τώρα να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν ο να πηγαίνει στη Ραλ με ένα εκατομμύρια. Πολύ λίγα λεφτά. Όχι να παίρνει ογκό. Θα φύγει ογκό. Είναι το λάθο που, που, που πληρώνει. Ναι, ναι. Είναι το λάθο που πληρώνει με, το... με... με την επιμονή του για το NBA. Τώρα το πληρώνει. Το βλέπει. Το πληρώνει σε δύο χρόνια και θα το πληρώσει και τρία και τέσσερα και πέντε. Δηλαδή σε βάθο πενταετία θα του κοστίσει. Το ε, κάτι πρέπει να κάνει ρεάλ να το ξεχρεώσει. Λοιπόν, Βίρκτου ρίχνει μπάτζετ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν ακριβώ οι Σερβικέ, αλλά δύσκολα θα έχουν τα ίδια λεφτά. Ο Παναθηναϊκό θα φτιάνε, Ο Ολυμπιακό θα είναι στο ίδιο. Ο Ερθρό θα έχει καλύτερα. ανεβασμένο μπάτζετζετ λόγω Σάρκα Αρένα. Γιατί υπάρχει μια συμφωνία με τη Star Carina να τη χρησιμοποιούν μαζί με την Παρτίζαν, η οποία Παρτίζαν έβγαλε 5 εκατομμύρια μόνο από τα εισιτήρια φέτο. Οπότε στον Ερυθρό Αστέρα υπολογίζουν, ε, λένε ότι έβγαλαν λιγότερα από εκατομμύρια από τα εισιτήρια. Yeah, υπολογίζουν yeah. να έχουν συν 4 εκατομμύρια μόνο από τα εισιτήρια. Yeah, 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 yeah. Ε, γι' αυτό το λόγο προσπαθούν και να κρατήσουν πρώτο κλασά του παίκτε και να κάνουν και δύο-τρει κινήσει που θα προκαλέσουν αίσθηση. Ε, εντάξει, γλυκάθηκαν από την πορεία του φέτο και νομίζω ότι αν είχαν τον Καμπάσο εξ αρχή, θα είχαν χωρέσει την Οχτάδα. Αλλά γενικά, νομίζω ότι η Παρτίζαν θα κινηθεί πάλι στα ίδια χρήματα. Βλέπει ότι είναι δύσκολο ε, για την Παρτίζα να κρατήσει τον Πάντερ και τον Λεσόρ. Είναι και αυτό... Έχουν πάει σε πολύ ψηλά το, το κασέ του. Δεν είναι για τόσα λεφτά που σου Είναι όμω και όμως είναι. Κι αυτό που πληρώνει μετά από μια καλή χρονιά. Είναι. Ε, Δημιούργησαν υπεραξία και αυτοί. Δημιούργησε η δική του ιστορία. Δηλαδή, η, ναι, 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 ναι. η απόδοσή του δημιούργησε μια υπεραξία και μια ζήτηση πολύ μεγάλη. Την οποία τώρα, αυτή τη στιγμή, η Παρτίζαν δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν μπορεί να δώσει. Θα πει, okay, τι να δίνει 1,5 στον μπάντερ, τι να δίνει 2,2. Είναι 700 χιλιάρικα, είναι, είναι, είναι δύο παίκτες δεν, για την Παρτίζαν Είναι δύο παίκτες για την Παρτίζαν Είναι για 2,2 πάντερ που τον λατρεύουμε εμεί τον πάντερ από παντού Τι να σου πω Ρε Ξέρω εγώ τώρα είναι ελεύθερη αγορά Δηλαδή άμα θεωρεί ότι τόσο, τόσο Ά, όχι, λέω, να, να... Ναι. Συμφωνώ άμα μπορεί να τα πάρει Αν ναι, αξίζει τόσο 2,2 είναι, τόσο... είναι πολλά, 2 ,2 yeah. πολλά Δεν είναι ο Λάρκιν yeah, Είναι ακριβώς. ο πάντερ που τώρα σιγά σιγά φτάνει στο ελίτ επίπεδο Στην Ευρώπη Απλά είναι και η Παρτίζαν έκανε μια καλή σεζόν και βρίσκεται τώρα μπροστά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ο Έξουμ είναι στον αέρα, είναι πάρα πολύ παχτή. Είναι πάει για Αυστραλία αυτό. Ε? Τι να σου πω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ψάχνει να γυρίσει στο NBA. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει μια θέση στο NBA. Θεωρώ Θεωρώ είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο μετά από τη σεζόν που έκανε γιατί είναι υγιή. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημά του μια ζωή. Για πε. Λοιπόν, θα φτάνουμε προ το τέλο. Ακόμα έχει αλλάξει το στούντιο εδώ και δύο μήνε και, το και το ακόμα ψάχνει ρολόι. <laughs> <laughs> Υπήρχε ένα ρολόι. <laughs> λοιπόν, ε, δεν φτάνουμε προ το τέλο. Έχουμε NBA, δεν έχουμε α, πει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, να, να πούμε λίγο τι γίνεται με την ηγεσία τη ε, Ευρωλίγκα. Έφυγε ο Κλίνκμαν. Αποχωρήστε το τέλο του μήνα, ναι. Ε, τέλο Ιουλίου, Με 31η Ιουλίου είναι. Α, ναι, Ιουλίου. Σωστά, νόμιζα ότι είχαμε Ιούλιο τώρα. Από... Ναι. Okay. <laughs> Δεν θα βρεθεί, πιστεύω, άμεσα ο αντικαταστάτη του. Δηλαδή, θα προσπαθήσουν, θα μπορούν να κάνουν και τρει και τέσσερι και έξι, οκτώ και ένα χρόνο μη... να βρουν τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει. Προ το παρόν, οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι θα αντικατασταθεί εκ των έσω, δηλαδή ναι. από άνθρωπο ομάδα. Ναι. Διότι... Υπάρχουν τρία ονόματα ήδη που έχουν ναι, πληροφορήσει. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα τρία ή αν θα είναι κι άλλα. Μπορεί να είναι του Παυμέκου, μπορεί να είναι του Ολυμπιακού, μπορεί να είναι ο Τζεραντίν, μπορεί να είναι ο Μοτογιούνας και ποιο άλλο όνομα κυκλοφόρησε. Μοτογιούνας, Γκυραντίνη και... και... Εγώ θα σου λέω να σου πω ποιο θα έβαζα. Όχι, ποιον θα βάζα. Σταυρόπουλο. Όχι. Παρθενόπουλο. Όχι. Λεμπενιώτη. Και ρεχέτα. Και Αντίο. Όπω και να έχει, αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα είναι στα καλύτερά του οι ομάδε. Οι μέτοχοι θέλουν να κάνουν αυτή κουμάντο. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουν να κάνουν το κουμάντο όπω θέλουν και κάνανε πολύ ωραία λέει η σύσκεψη και την προηγό, τον προηγούμενο μήνα και τώρα στο Μόναχο. Τα βρήκανε σε όλα. Ο Γκλίνγκμαν είχε και το και δική του ατζέτα, οπότε ξέρεις για κάποια θέματα δεν συμφωνούσαν ιδιαίτερα. Θα πάρει περισσότερε πρωτοβουλίε, ευθύνε κλπ. Θα βγει πιο κερδισμένο ο Μποντιρόγκα από ναι. όλο αυτό. Το βλέπω λίγο σε δεύτερο ρόλο, γενικά, Δε, τώρα σε πρώτο... το... ρόλο Ναι Τώρα θα είναι σε πρώτο ρόλο ο Μποντιρόγκα μαζί με τον άνθρωπο που θα μπει μέσα από τι ομάδε. Μέχρι να βρουν κάποιον άλλο που θα προσπαθήσει να πάει σε ένα επίπεδο πιο πάνω την Ευρωλίγκα. Όλα αυτά τα νόμα, ένα από κάποια από ομάδε θα είναι πάντω. Επειδή το είπε, υπάρχει μια εξωστρέφεια το τελευταίο διάστημα από την Ευρωλίγκα. Έχουν δει ότι υπάρχει η αγορά του Αμπουντάμπι που μπορεί να προσφέρει ναι, ναι. πολλά λεφτά. Εγώ πολλά είμαι υπέρ χρήματα. του Αμπουντάμπι. Πλέον είμαι κι εγώ. Ε, και νομίζω ότι και εκείνοι θέλουν να εκμεταλλευτούν διάφορα, διάφορα πεδία. Ξέρω ότι υπάρχει μια συμφωνία, α πούμε, μια εταιρεία. Ε, που θα κάνει πολύ μεγάλο γκέλ στον κόσμο. Πάταγο. Δεν μπορώ να πω τώρα. Θα κάνει Αλλά θα είναι μια εταιρεία που θα κάνει πολύ μεγάλο γκέλ σε όλο τον κόσμο και θα αφορά όλε τι ομάδε και τα fan bases των ομάδων. Ε, ε, πες υπάρχει... μας. Δεν παίρνει να το Δώσε μας κάτι. Δεν μπορώ να το πω Φάξει, δάξει, δάξει, δάξει. Σίγουρα πάντω ε, θα υπάρχει και στο δικό μα ε, σπίτι. Πό, 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 πό. Και γενικά ρε παιδί μου, αυτό υπάρχει μια εξωστρέφεια και υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα <σχεδόν> που έλειπε τα προημιτελικά τη Ναι, ναι, ναι. Βλέπω ότι πάει να γίνει κάτι πολύ καλό. Ακόμα και η συμφωνία με το ESPN του στέλνανε σαν ένα μηνύμα. <σχεδόν> Αλλά ναι. στην Αμερική βλέπανε το ESPN. Θέλω να σα πω κάτι. Δεν είναι καθόλου καλή εικόνα για την Ευρωλίγκα να αποκλείεται η Άλμπα στα προημιτελικά τη Γερμανία. Η Μπάγερ στα προημιτελικά τη Γερμανία. Η Βίλερ να χάνει από τη Μετροπολιτάν. Η Μπασκόνη να χάνει με σκούπα στα προημιτελικά τη Ισπανία. Δεν είναι καλή εικόνα για την Ευρωλίγκα. Η έξω και η Βαλένθια. Εντάξει, ναι, έπαιξε με την Παρσελόνα. Απλά. Η ε... Γκράν Κανάρια, έξω κι αυτή. Ναι. Δηλαδή, ό, οι μάδε Ευρωλίγκα δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω από την άλλη, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, οκ, okay, τα εγγυημένα συμβόλαια προσφέρουν μια ασφάλεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι δεν θε την μπάγκερ με εγγυημένο συμβόλαιο. Ναι, αλλά φτιάχνει το, το, γήπεδο... το καλύτερο γήπεδο σε όλη την Ευρώπη. Απλά... Δεν ξέρω, κα... δεν ξέρω. Ρεγάμο το. Να φτιάξουν καλύτερε ομάδε. Βρείτε δεν λεφτά, φτιάξτε... βρείτε κανονικού προπονητέ, ναι. βρείτε καλύτερου παίκτε. Ε, δεν λοιπόν, είναι πράγμα. Θα χάνει 3-0 από την Ουλμ. Μπορεί, μπορεί να χάνει και αυτή είναι και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη του αθλήματο. Αλλά σου χτυπάει το μάτι. Δηλαδή δεν μπορεί άλμα, να χάνει τα πρώιμη τελικά. Συμφωνώ. Μπορεί, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε. Λοιπόν, η ίδια άποψη έχω κι εγώ. Κατάλαβε. Θα το πάρει ο Γιώκητ. Άφι να πάμε εκεί, ναι. δεν θα μου κάνει κανένα σχόλιο για φενερεφέ. Ε, είπαμε πριν. Ναι, είπαμε σωστά. Είπαμε. Τι ε, να σου πω, είπαμε για Ντόρσε. Γιατί δεν παίζει ο Ντόρσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν πάει στην Πασκόνια ο Ρογκαβόπουλο, δεν μα λε. Α, μήπω πάει στην Πλερμπάν. Μπορεί να μείνει στην Τουρκία. Μπορεί να μείνει στην ε, Μάιζε Φρέντι, πώ λέγεται αυτή η ομάδα. Σου, σου, σου αγαπεί, δεν θα πάει στην Πασκόνια. Εσύ το έχει πει πολύ να καιρό. Παίξει, θέλει να παίξει. Έχει ναι, ναι, ναι. ε, κάνει χρονιά που πρέπει να παίξει και είναι προ τη μήν του. Το αντιμετωπίζει σαν πραγματικά καλό επαγγελματία. Θα μπορούσε να πάει και στον Ολυμπιακό και στον Παναγιακό και όπου θέλει. Αλλά καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει το σωστό επόμενο βήμα. Και θεωρώ ότι στι 22 του μήνα. Πόσο έχουμε σήμερα, 6, Νομίζω στι 22 του μήνα μπορεί να δούμε το όνομά του προ τα τέλη του, <σομίως> του draft. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, σε <σομίως> τι νούμερο ήταν στο draft ο Γιώκη, 41. Μπορεί να είναι και πάνω 42, 42, 42. δηλαδή ο, ο, ο Ρογκαβόπουλο τώρα. Όχι, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι και 45 και 50 και 55 και 60 να είναι. Δύσκολα θα πάει τώρα στο NBA. Απλά, Όχι, ε... ήθελα να πάμε στο Γιώκητ. Α, ναι, θα πάμε στο Γιώκητ. Απλά όντω, αν επιλεγεί, σημαίνει ότι το να κάνει το σωστό επόμενο βήμα είναι ακόμα πιο σημαντικό για την πορεία του. Πάμε στο Γιώκητ. 40 μου πε, ένα. 41, ναι. Ποβερό ο καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή. λίγο με Έριξ Πόλστρα. Το παραδέχομαι. Μίλησε πολύ άσχημα σε μια στήρα ναι. Μάρσελμπουρν. Ε... Okay, δε μια μου χαρά φαίνεται και περίεργη η ερώτησή της Ναι, ε, και που να νομίζω δεις... ότι ήταν και το κλειδί του αγώνα αυτό. Ότι... Σίγουρα υπάρχει παρασκήνιο μεταξύ του. Yeah. Μετα μεταξύ αυτών των δύο, σίγουρα υπάρχει παρασκήνιο γιατί το να τη λε αυτό που λε είναι το, 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 ανεκπαίδευτο, το απέδευτο yeah. το μάτι πάντων είναι πολύ βαρύ. Ε, ήταν μια χαρά η ερώτηση, ρε παιδί μου. Και μα και είναι στενοχωριέμαι... αυτό που όλοι σκεφτόμασταν. Λέγαμε ότι έβαλε πάνω από. Καταρχά βγήκε Ακριβώς. με τα νούμερα. Όποτε βάζει πάνω από 40, χάνουν. Επίση, η εικόνα του αγώνα για και τον είδα στο Καρεζάκι. Το ε... είδε. Ναι, ναι, το είδα. Τρομερό. Ναι, Τρομερό ήταν η ματσάρα και ο τύπο ήταν. Έποτε έπαιρνε την μπάλα στα μάτια, αλλά ήταν ένα εναντίον ενό συνέχεια. Ή, ήταν ένα εναντίον ενό. Και, και γι' αυτό δεν μπήκε παρά μόνο στο τέλο το παιχνίδι ο Μάρι. Ναι. Και γι' αυτό ο Πόρτερ ήταν εκτό παιχνιδιού. Όλοι άλλοι ήταν εκτό παιχνιδιού. Όχι ότι δεν ήθελε να του βάλει, αλλά πέσαν άμυνα, Βάλε όσα θε, Γιώκη. Ε, Με στενοχωρεί όμω η αντίδραση του κόσμου που τον αποθέωνε για το, γι αυτή την απάντηση. Ε, Γιατί, παιδί αρέσει. μου, άμα μπει στο, στα βίντεο στο YouTube, από κάτω αποθέω ναι. σχεδόν σε ποσοστό 95%. Ναι, ναι. Για να είναι ναι. πολύ σωστή ερώτηση. Και πο, πολύ λάθο απάντηση. Όπω και να έχει. Να αποθέωσουμε ναι. και λίγο, Μπάτλερ. Όλο το Μαϊάμι. Μα τι λε τώρα. Τι μπάσκετ παίζουν. Τι ωραίο. Ματήλες. Δηλαδή, ομάδικό. Μπαίνει μέσα, του πατάει στην αρχή και εκεί που γυρνάει το ματ. Ξεκινάει το πάει. μάτς στο 50-35 και λες τελείωσαν. Μα ξεκινάει λες, δε το δεύτερο 19... δεκά, 12 λεπτό και του πήραν παραμάζωμα. Παραμάζωμα. Ή... Ναι, ναι. Βάλανε 22 πόντου σε 4 λεπτά. 21 από του σε 4 λεπτά. Και λε, μάλλον πάλι έχουν δίκιο με τον αέρα, δεν μπορούν να πνεύσουν, δεν έχει ναι, γάμο Και ρε, παιδί μου, λε ότι εκεί δεν μπορεί να υπάρχει τρόπο να γυρίσει αυτό το μάτσο. Είχαν υπομονή, είχαν ομάδα, είχαν Απίστευτο. το ένα. Απίστευτη ομάδα. Τι να σου πω, Βίνσετ, πολύ καλό. Ο Ρόμπινσον μπήκε, έβαλε 8 συνεχόμενα. Τρίπο, ντομπάσι μου έκανε. Τι κάνει ο Ρόμπινσον. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνει ο Ρόμπινσον. Τρομερό. Τρομερό. Του δεν... Είναι... Τάιλερ Χίρο δεν θέλει να μπει, σου λέει τώρα γιατί να μπω αφού κερδίσαμε. Ναι, έρχε, τι να πω, πω, και δεν έχουν και το χείρο. Έκανε, έκανε όμω, γιατί άκουγα τη μετάδοση. Και... Τε, 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 και πού δε, να δεν είχα δει το μάτι. να παίξει Δεν είχα δει το πρώτο μάτι και λέει ότι βάλαν το Λόβ Και έτσι πήγε ο Μπάτλερ πάνω στον Μάρι. Ναι. Και έτσι βγαίνουν καλύτερα το ρωτήσουν στην άμυνα. Ο Λόβ που δεν είχε παίξει τα τρία προηγούμενα μάτς. Ναι. Δεν είχε παίξει. Την οβάρα πεντάδα, η ισορρόπηση πεντάδα ω ναι. προς προ τα μαρκαρίσματα ναι. και έτσι του βγήκε όλο το μαρκάρισμα και στην περιφέρεια. Και βλέπει πόσο χτυπάει ο Αντεμπάγιο στην άμυνα. Είναι η σειρά προσαρμογών και θα δούμε ακόμα περισσότερο. Πάντω που λένε δεν έχει η τακτική του NBA. Ναι. Α ναι. ρε παιδιά. Δεν μα Όχι, τώρα θα σου πει ναι, εντάξει, τώρα ο έχει. Τώρα στο τελικό θα σου πει έχει. Το Miami, Τι ματσάρα ήταν αυτή, ο δεύτερο τελικό. Το Μαϊάμι ήταν μια άθλια ομάδα στην κανονική περίοδο. Ήταν μια ομάδα που στι δηλώσει μετά από κάθε αγώνα. Ε, Ακούγε γκρινιά. Φέτο ακούγες... δεν μαλώσα, δεν πλακωθήκανε. Ναι, που... συνέχεια. Ο, ο, μπά... μπάτλερ, ο, μπάτλερ, σε κάθε μάτσο του έκραζε. Ναι. Έχει τελειώσει η υπομονή μου, έλεγε. Δεν μπορεί να παίζουμε άλλο. Ήταν πολύ μεγάλη γκρινιά. Έχασε το ο... πρώτο. Στο Ακριβώ. Έχασε το πρώτο στο play -in. Το είχα στο πρώτο την Ατλάντα με στο Μαϊάμι, κέρδισε το δεύτερο, κέρδισε στα 5 τον πρώτο γύρο, στα 6 το δεύτερο, στα 7 τον τρίτο. Και τώρα κάνει break σε όλε με μειονέκτημα έδρα. Και με πέντε παίχτε χωρί draft. Που δεν είναι το σπίτι αυτό το τραπέζι. Με πέντε παίχτε. Και το Λάουρι στα 37. Πού θα μπει τώρα ο Χείρο και να παίξει. Αυτό το, είπε, το λέει και ο ίδιο. Πού να μπει τώρα. Πού θα μπει. Δηλαδή είδε ότι ο Κέλε Μάρτιν, α πούμε, που είχε 20 πόντου μεσόωρο στη σειρά μου τη Βοστόνη. Ένα τρίποντα. Και 20. Εγώ. Ναι. Τώρα με τον Λόβ στην πεντάδα δεν είχε, χρόνος τώρα, είχε χρόνο στο Προσαρμόζονται σε όλα όμω. Και δέχονται όλα, το ρόλο του γιατί θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Είδε τι είπε. Ο, ο... ο Κάναν είδε τι είπε. Δεν τον νοιάζει λοιπόν. Α βάλει 50 από του και στο άλλο να βάλει 5 γιατί θέλει να κερδίζει. Έβαλε 21 θόρυβα το Ναι, στις ναι, στις ναι στις έβαλε όμω το κρίσιμο σημείο. Είμα, εκεί έβαλε ναι, για τρίποντα, ναι, 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 έβαζε για ναι, ναι, από έβαζε τίποτα. Είδε τι είπε ο Στίβ Κέρ. Βγήκε στο podcast του Ντρέμοντ Green. Ντρέμοντ, άμα ακούσω έλα και εδώ μία βολτα να τα πούμε. Βγήκε και είπε ότι ουσιαστικά έκραξε τη δική του ομάδα, του Βόρειο. Δείτε, λέει του νεάρου και εκεί όλου αυτού, λέει, δεν γκρινιάζει κανένα για το αν θα παίξει ή δεν θα παίξει. Δεν μπαίνουν, λέει, στα ποδητήρια και να είναι κατσουφιασμένοι. Και αυτό, δηλαδή, αν το δει το βίντεο, θα καταλάβει ότι το λέει για του Βόρειο. Θα το καταλάβει. Και είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε πάντα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει μια φιλοσοφία στην οποία όλοι. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί θα αγοράζουν την κεντρική ιδέα. Δηλαδή ο Ολυμπιακό το έκανε φέτο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οκ, υπήρχαν και μούτρα. Στι αρχέ υπήρχαν μούτρα. Στο τέλο όμω, όλοι κατάλαβαν ότι μόνο έτσι θα φτάσουν μέχρι το τέλο και έφτασαν μέχρι το τέλο. Λοιπόν. Για το περίμενε, ότι... περίμενε. Ναι. Κοντεύουμε στη μία ώρα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πούμε μηνύματα. Θα τα πούμε τα μηνύματα. Θα τα, θα τα πάρω εγώ όλα πάνω μου. Θα πει εσύ Instagram, εγώ Spotify. Απλά θέλω να πούμε λίγο για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Ε, ότι Τι έχουν... μου άρεσε αυτή η ομάδα που παρουσίασε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τι αρέσει, θα σου ρε, πω ρε, γιατί. Τετάρτη. έχουν δύο παίκτες σε κάθε θέση αυτή τη στιγμή και δεν έχουν στο τέσσερα. Έχουν Χαλιμπάρ τον Τζέιλεν Μπράσον στον Άσο. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Ανταγωνιστικά παιδιά νομίζω θα ταιριάξουν στο FIBA basketball. Όστιν Ρίβς, Άντωνι Έντουαρτς στο 2 Άντωνι Έντουαρτς, Όστιν Ρίβς Μπράντον Ίγραμ, Μάικαλ Μπρίτζες Και Τζάρεν Τζάξον, Μπόμπι Είναι, Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλή Στο 1 και, και το 2 είναι καλή, δεν μου αρέσει. Πρόσεξε τώρα, αν στο 1-2 Σου βάλει τώρα Τον Χόλιντεϊ και τον Τζέιλεν Μπράουν και μετά σου βάλει τον Jason Tatum και τον Μπάμα De Γίνεται καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή η Σπύρο. Ναι, αλλά και... με αυτού εδώ που μου έχει πει θα του κερδίσει. Επειδή πολλοί κόσμοι το λέει αυτό, δεν είναι καλή. Πρόσεξε τώρα. Δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι από αυτού στην Αμερική. Γιατί μετά είναι Embiid, Γιάννη, Jokic, Ντόντσιτ. <laughs> είναι όλοι <laughs> <all> -inter <-nationals. laughs> <laughs> internationals. <laughs> είναι internationals. Καταλαβαίνετε. Ο δηλαδή. Ο Μάρε είναι Καναδό. Ο... Μπράβο. Δεν μπορεί να βάλει τον Ντουράντ και τον Λεμπρόν πλέον. Ναι, ναι. Πάει, Ούτε τον Ay, το Αυτοί τελειώσανε. Δηλαδή, αυτή είναι η καλή Αμερικανή πλέον. Σωστή, γιατί είναι international οι άλλοι. Καταλαβαίνει. Ερχόμαστε. Όχι. Oh, oh, oh. Κάτσε. Κάτσε Ρα, το, έτσι, ρε, πίνω, Ερχόμαστε. Αμπουντάμπι Θα τα πούμε στο Αμπουντάμπι κύριοι των Αμερικανών. Έλα, πάμε ερωτήσει τώρα. Το... Ε, το... ε, Κάνε την πρώτη μέχρι να μπω εγώ Ού, να πω τα σχόλια. Μω, ε, δεν είχε εκεί. Σο... Oh, α, όχι. νόμιζα θα κάνει από το Instagram κάτι, ρε. Κάτσε. Όχι, είσαι εσύ εκεί το. Στου κάναν θα μπω, έτσι. Λοιπόν, πολλά καλά σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επόμενο επεισόδιο πείτε για Μύρωτιτς, για Σιγεβίτσους και γενικά για Μπαρτσελώνα και α, για το αν θα γίνει καμία αλλαγή στις ομάδες Ευρωλίγκας. Το είπαμε <είστοι> για Μύρωτιτς, είπαμε, είπαμε, Μπαρτσελώνα. Ναι, ναι. Θα... Και γενικά είπαμε ότι... Λες να υπάρχει θέμα και για Στατοράνσκι εκεί. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ναι. <είστοι> ε. Ε, όμορφη χαλαρή ατμόσφαιρα. Πε και κανένα γινό, κανένα. κάναν. Τρομερό, το άκουσα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ. Τρομερό. ναι. ναι, ναι. Ε. Πάμε δυνατά, ρε Ισαία. Τι έχετε να πείτε για Ρογκαβόπουλο, okay, και μόλι απαντήσαμε, ναι. Και αν τελικά το μοντέλο των Hit είναι λάθο, εφόσον έτσι δεν μπορούν να νικάνε όλε τι ομάδε με πολλού τάρ γιατί είναι κουρασμένοι. Οχ. Ποιο είναι λάθο, σωστό είναι το μοντέλο. Υπέρ σωστό είναι. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. αποθεώνουμε του. Στα άσχημά του του αποθεώναμε. Το και το λέγαμε το... και ότι ο Μπαρτζόκα παρακολουθεί Χιτ. Και το έχουμε πει ότι οι ομάδε χτίζονται πλέον και δεν αγοράζονται. Κανεί δεν μπορεί να πει φτιάξει... κάτι. Είναι, Α! Γιατί δεν λε ότι ήμουν πρώτο που σου πει ότι οι Mavericks θα πάνε να φτιάξουν ομάδα με Irving, LeBron και Draymond Green. Τι γελάει ο κόσμο. Είδε ότι γίνεται. Το είπε ο τέτοιο. Είδες ότι ναι, ο Irving ναι. λέει τον πήρε τηλέφωνο να πάει στον Dallas Ναι, ναι. Κάτσα... Ελπίζω να φύγει ο Ντόνσι. Περιμένω να δω πότε θα διαβάσουμε για Draymond Green. Ναι, ναι, ναι. Άκου τι σου λέω. Λοιπόν, ε, τι ε, να πει. Ότι. Τι πήγα να πω. Ε... Κάτι πήγα να πω και με έκοψες. Μπαίνω και στο προηγούμενο επεισόδιο γιατί δεν τα είχαμε διαβάσει. Ναι, είπα όμω για το πήγα να πω για το Μαϊάμι τώρα ή πήγα να πω κάτι άλλο. Ρωτάει ένα φίλο, ο Μιλουτίνοφ μπορεί να πάρει ελληνική ηθαγένεια. Όχι. Πήγε... Δεν μπορεί, ε. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Γιατί το λένε επειδή έχει επενδύσει στην Ελλάδα, παίρνει μια κάρτα. Αυτή, λέγεται. αυτό. στην Πελοπόννησο ναι, ναι, την Golden ναι. Card. Και κάτι άλλα πράγματα. Όχι, δεν μπορεί να, παίξει, να γίνει Έλληνα να παίξει μπάσκετ. Τώρα, αν πάρει αυτή την ελληνική που το παίρνει η επένδυση. Δηλαδή, αν μια Ελληνίδα, γιατί δεν μπορεί να γίνει Έλληνα. Αυτό χρειάζεται διαδικασία. Α, χρειάζεται διαδικασία. Πάτω, δεν θα γίνει λόγω τη διαδικασία αυτή επειδή είναι επιχειρηματία. Ο Νίκο, θα το διαβάσω αυτό για να. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Μιλήστε και λίγο για τον Ολυμπιακό. Όλο για τι υπόλοιπε ομάδε μιλάτε. Είναι στο επεισόδιο που γράψαμε μετά από το Final Four. Νικό, θα σου το πω με πάρα πολύ απλά λόγια και όλη τη φιλική μου διάθεση. Μιλάμε πάντα για την επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακό είχε... έρχονταν από φάνη Σήμερα έχουμε πει για άλλε ομάδε. Ε, δηλαδή, γιατί να συζητήσουμε. Η επικαιρότητα μα ε, ε, μας, ε, καθοδηγεί πάντα. Καλησπέρα, Καβα... κύριε Καβαλιεράτο και κύριε Σταύρου. <laughs> Πείτε μα τη γνώμη σα, τι, τι, πρέπει να περιμένει ο κόσμο του Ολυμπιακού και του Παναθνέου για την επόμενη σεζόν. Ομαδάρες Μαδάρε. Συμφωνώ με μία λέξη, νομίζω τα λέξη. Γιατί λες τώρα όλα. θα πέφτουν και τα λεφτά και οι Έλληνε πάλι θα κυριαρχήσουν. <laughs> Θυμηθείτε το. Ο Ρογαβόπουλο δεν είναι έτοιμο, λέει για Ευρωλίγκα. Ένα άλλο φίλο δεν είναι ούτε σταθερό για το απτέμπο τη Μπασκόνια. Το, το σω το ξέρει αυτό. και αυτό. Ναι. Τι κινήσει μπορεί να κάνουν οι Celtics και τι έχετε να πείτε για Ρογαβόπουλο. Πολλά μηνύματα για Ρογαβόπουλο. Τι κινήσει μπορεί να κάνουν οι Celtics. Νομίζω ότι θα κρατήσουν τον ίδιο προπονητή, ε, δεν, δεν τίθεται κάποιο θέμα να υπάρξει αλλαγή στη θέση του προπονητή. Και από εκεί και πέρα νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να δοθεί ένας από τους ε, Jalen Brown, Jason Tatum, οπότε θα δοθεί ο Jalen Brown γιατί ο Tatum είναι franchise player και, και βλέπουμε. Πάντως ήταν πολύ κακός ο τρόπος που έχασαν από τους Miami Heat και νομίζω ότι χρειάζονται κάτι πάρα πολύ βαρβάτο. Ε, πάρτα σπύρο. Πήρα yeah, yeah, μα σπυρο yeah. που είδε φάουλ στο λεμπρόν. Ε, μα τι μα έλεγε τώρα και εσύ που Πολύ, Πολύ καθαρό. 10 είδα το βίντεο και λέω. Ο, καλά, κάτι άλλο έβλεπε. Βγάλ' τα κίτρινα γυαλιά. De, αφού το κράταγε και το χέρι του που βγάλει τα Φάουλ! Μα είδα και το last minute report και έλεγε ότι ήταν ε, ανεπέστητη wow, επαφή. Ανεπέστητη που δεν επαφή. Δεν, ε... ξέρει ρε, η report από πάνω αν είναι ο παίκτη. γυαλιά. θα κοιτάξει ο Ολυμπιακό Το συζητήσαμε αυτό για τον ε... Εσύ είπε πριν 4 Εγώ λέω που μπορεί να πάει στο γκάρτ Θα δούμε Παγκόσμιο εφήβημα το 15 στο Ηράκλειο Εθνική Ελλάδα με τον Τόρσο Παπαγιάννη το από την Εθνική Τον είπα είπα είχα στο ρόστερ τον Τζέσον Τέιτου αλλά ποιος βγήκε MVP Ο Τζέιλ Μπράσορ μπράσο, ναι, ναι, μπράσο, ναι, μπράσο, Η ήταν. διαφορά παιδιά είναι ότι τότε παίζανε ε, Οι το, γεννημένοι το 1990. Το Tatum ήταν δύο χρόνια μικρότερο. Αυτό δεν να το 97 α, Ναι, ναι, το Το Tatum ήταν 98. Ναι, ήταν πολύ μικρότερο. Αλλά ο Μπράνσον νομίζω δεν είναι MVP, ήταν MVP. Και άλλο ένα ήταν καλό που Θυμάμαι το τον έβλεπα τον Μπράνσον και έλεγα: Ξέρε, αυτό είναι ο χαρακτηριστικό ναι, ναι. που δεν θα παίξει ποτέ μπάσκετ. Και, και όχι απέ, τι έπαιξε. <laughs> πολύ <laughs> καλό. Κάθε χρόνο και ένα βήμα προ τα εμπρό. Ε, Bold Brothers, σε περίπτωση που φύγει ο τι επιλογέ έχει ο Ολυμπιακό. Θα <laughs> αλλάξει λίγο το στυλ. Δούμε. Εκεί μπερδεύεται πολύ, πολύ περισσότερο το Δεν πιστεύω να φύγει. Ναι. Ξεχνάει την ειδική του Παπαγιάννη, λέει ένα φίλο. 26. Γιατί το λέει όμω αυτό. Ε... Α, για το λαριτζάκι που είχα πει, ότι ήταν ο τελευταίο. Ε... Πραγματι... Ε... Α, ναι, σωστό, σωστό. Παπαγιάννη. Το βέβαια. θυμόμαστε, ξέρετε, ο Παπαγιάννη τον έχουμε στο μυαλό μα μερικέ φορέ ότι είναι. Ναι, Παπαγιάννη ε, είναι ναι, ο τελευταίο. Πραγματικά καλό Έλληνα. Ο Παπαγιάννη για κάποιο λόγο τον αδικούμε, δεν τον έχουμε σε 97 άρδε. Επειδή ήταν ένα. πιο, δεν έπαιξε και στον παγκόσμιο τη Κρήτη, το πανευρωπαϊκό τη Κρήτη το 17. Ναι. Τον έχουμε πιο ψηλό επίπεδο και δεν τον θεωρούμε σε 97 άρδε. Ναι, είναι λάθο. Ναι, 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 Έχει δίκιο, όλο... και ζητούμε συγγνώμη. Βασίλη Θεοδόρου, παιδιά με όλο το σεβασμό, ξαναδείτε το παιχνίδι για να καταλάβετε πόσο αφάουλο έχετε κάνει στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Είναι το επεισόδιο μετά το Final δεν ξέρω τι είναι. Ο φίλο να είναι καλά. Ε, αυτά. ναι Νομίζω τα διαβάσαμε όλα. Ε, καλή μπασκετική εβδομάδα. Με ψυχραιμία. Κάντε τα subscribe Θέλουμε Πέσε. Πατήστε τα αστεράκια, πώ τα λένε, κάντε τα αστεράκια. Είμαστε σκέντε. κοντά στι χίλιε ναι, ναι. αξιολογήσει. Λοιπόν, πάμε παιδιά, κάντε αξιολογήσει. Και θέλω να, ανάμεσα στα μηνύματα, αν θέλετε κι άλλου καλεσμένου ή αν θέλετε να μα ακούτε. Εγώ μου άρεσε βασικά, αυτό βασικά, με καλεσμένου. Βασικά, να μα πούνε, όχι αν θα έχουμε καλεσμένου. Ποιου θα... θέλετε, να προσπαθήσουμε ναι. να του φέρουμε. Ποιου, ε, μην πείτε τώρα τον Ντένι Ρότμαν. Δεν <laughs> πάτε βρούμε τον Ντένι Ρότμαν. Ε... Ναι, να το προσπαθήσουμε. Θα το προσπαθήσουμε. Θα φέρουμε θα βασχέτα, και... άνθρωπου, εκπλήξει. Μέχρι θα και να έχουμε... θα σα φέρουμε. Εμεί το λε. Ε, ρε δεν παιδί ξέρουν Αυτά. Αυτά. Καλή μα εβδομάδα. Ναι, ναι. Ε, πάντα με ψυχραιμία. Δεν Ωραίους πολύ... να έχουμε στην Basket League, στο NBA και όπου αλλού γίνονται Δεν τελικοί. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά με τους τελικούς Α1. Θέλει λίγη ψυχραιμία η κατάσταση. Α, ε... Αγωνιστικά καλά ξεκινήσαμε απλά να μην γίνονται ναι, επεισόδια. τα γύρω γύρω. Τα γύρω γύρω και εντάξει, okay, για τη διαιτησία πάντα θα υπάρχει συζήτηση. Απλά πρέπει να... να, να, ξέρουμε και τι κρίνουμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε εντυπωσιακό μπλοκ του φαλ και μετά να λέμε ότι έγινε φάουλ από το φαλ. Πρέπει λίγο να, ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις. Και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γιατί μα διαβάζει ο κόσμο. Και όπω πρώτοι λέμε εμεί, πάντα ψυχραιμία! Γιατί το μπάσκετ πρέπει να είναι ψυχαγωγία όπω όλος ο αθλητισμός Γεια σα!